centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σαββόπουλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές και στους πολίτες της Καστοριάς. Σήμερα είμαστε οκ. Okay. Σήμερα άνοιξε όντως, όπως είχαμε πει και χθες στη συζήτησή μας. Από το πρωί κανονικά λειτουργεί το σύστημα. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λειτουργεί πολύ γρήγορα. Δεν έχει κολλήσει καθόλου. Ωραία. Και ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες εγγραφές για τα πρώτα ραντεβού των εμβολίων. Λοιπόν, για να μου περιγράψετε, γιατί έχει σημασία. Ήρθαν οι ίδιοι ηλικιωμένοι στο φαρμακείο, ήρθαν παιδιά οι συγγενείς τους να γράψουν τους δικούς ανθρώπους? Σε μερικές περιπτώσεις ήρθαν οι ίδιοι οι οποίοι μπορούσαν και είναι καλά στην υγεία τους, ναι, και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Σε περισσότερες περιπτώσεις όμως έχουν έρθει κάποιοι συγγενείς, τα παιδιά τους, κάποιος αδερφός, θείος, θεία, και γίνονται όλα τα σχετικά. Αυτοί που ήρθαν, θέλω να μου πείτε για τους ηλικιωμένους, ήρθαν οι αποφασισμένοι για το εμβόλιο, έτσι? Έτσι ακριβώς, είναι σίγουροι. Κάνετε και μια συζήτηση μαζί τους, ναι. Έτσι ακριβώς. Τι σας λένε? Απόλυτα βέβαιοι ότι θέλουν να κάνουν το εμβόλιο. Μα τόσο καιρό ούτως ή άλλως ερχόντουσαν στο φαρμακείο συνέχεια και ρωτούσαν πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για να αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε. Ηλικιωμένοι και ανυπόμονοι, το ξέρετε, έτσι? Έτσι, ακριβώς. Αυτό όμως το καλό θετικό και δίνουν και το καλό παράδειγμα σε εμάς τους πιο νέους. Δίνουν το καλό παράδειγμα. Έτσι ώστε να δημιουργήσουμε, κάνοντας όλο αυτό το εμβόλιο, το οποίο είναι απαραίτητο για να μειώσουμε την εξάπλωση του COVID και να θωρακίσουμε και τους οργανισμούς μας και την κοινωνία μας, να οδηγηθούμε σε μια συλλογική ανοσία που λέμε. Έτσι ώστε να προστατεύσουμε και τα επίνωσα άτομα. Λέγοντας επίνωσα άτομα, είναι αυτά τα οποία δεν μπορούν να εμβολιαστούν, όπως είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, είναι οι ευπαθείς ομάδες που δεν μπορούν για κάποια αλλεργική αντίδραση να κάνουν το εμβόλιο, είναι οι θυλάζουσες γυναίκες, είναι οι έγκυες γυναίκες που ακόμα δεν έχει πάρει έγκριση. Έτσι ώστε κάνοντας ένα μεγάλο ποσοστό εμβόλιο ατόμων και θωρακίζοντας τον οργανισμό τους, προστατεύουμε και τους υπολείπους. Κάνουμε αυτή τη συλλογική ανοσία που λέμε. Μια έμεση μορφή ανοσίας. Τώρα, από τη στιγμή που κάνετε εκεί και βάζετε στο σύστημα τον, ναι, άνθρωπο λοιπόν, που θέλει να κάνει, σε πόση ώρα σήμερα, ναι, πώς δουλεύει το σύστημα. Πώς δουλεύει? Λοιπόν, ξεκινάνε τα πρώτα ραντεβού, ανοίγει η πλατφόρμα και δίνονται για 22 Νοεμβρίου ξεκινάει. Εμάς μας είπαν σήμερα, δεν ξέρω αν ισχύει με την άλλη συνταγογράφηση αυτό, μας είπαν ότι έχουν κλείσει ραντεβού για 20 του μήνα. Εμένα προσωπικά το σύστημα, η πλατφόρμα από το πρωί που μπήκα να κλείσω τα πρώτα ραντεβού, ναι, που άνοιξε κατευθείαν από 21, πολύ ελάχιστα. Άρα κλείστηκαν τις πιο δύο πρώτες μέρες. Ίσως λόγω της άειλης από χθες το απόγευμα που είπαμε γύρω στις 7-8 η ώρα. Να πρόλαβαν κάποιοι που, αν μπορεί να έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα, να, έγινε, να έχουν κλειστεί ήδη κάποια ραντεβού, να γέμισαν αυτά τα ραντεβού για τις 19-20 του μήνα που είπαμε. Ωραία. Και αυτόματα σήμερα από το πρωί που μπήκαμε οι περισσότεροι συνάδελφοι φαρμακοποιοί για να κλείσουμε κάποια ραντεβού των ασθενών, να ξεκινάει η μέρα από 21-22 του μήνα. Μάλιστα. Το μήνυμα για 22 του μήνα έρχεται αμέσως με την αίτηση. Δηλαδή βάζετε εσείς τώρα τα στοιχεία του ηλικιωμένου του ΆΜΚΑ. Όπως είπαμε και χθες. Μπράβο. Αφού περάσουμε το ΆΜΚΑ και τον απαραίτητο αριθμό τηλεφώνου ενός κινητού που χρειάζεται για να έρχεται μετά το SMS το μήνυμα, πηγαίνουμε στην επιλογή ημερομηνίας και ώρας. Μάλιστα. Έχει αυτόματα τέσσερις επιλογές, δηλαδή έχει 21, ξεκινάει σήμερα π.χ. για παράδειγμα σας λέω, ξεκινάει 21, 22, 23. Μάλιστα. Είχε τρεις-τέσσερις ημέρες επιλογές, η μία πίσω από την άλλη. Έχει το εύρος της ζώνης των ωρών που έχουμε πει και επιλέγουμε. Π.χ. το πρώτο ραντεβού που το έκλεισα σήμερα για να πραγματοποιηθεί ένας ασθενής, 21 Μάλιστα. Ιανουαρίου, η ώρα 9:45 το πρωί. Πού, στο κέντρο υγείας εδώ Καστοριάς, ας πούμε? Στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Τα δύο εμβολιαστικά κέντρα, να διευκρινίσουμε, τα δύο εμβολιαστικά κέντρα που εμφανίζει η πλατφόρμα είναι το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού, ναι, και για τους πολίτες της Καστοριάς, εφόσον πληκτρολογήσουμε τον ταχυδρομικό κώδικα, βγάζει αυτόματα που είναι πιο κοντά για να πάει ο ασθενής. Μάλιστα. Και το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχουν. Αυτά τα δύο έχουν επιλεγεί ακόμα για την Καστοριά. Δεν βγάζει έχει πλατφόρμα. Δεν βγάζει τώρα, πλατφόρμα. Αν ισχύει το ΙΚΑ. Όχι, το ΙΚΑ δεν το βγάζει καθόλου. Το κέντρο υγείας Καστοριάς. Ναι. Τη Μεσοποταμία. Τίποτα. Δηλαδή μισό λεπτάκι. Αυτό δύο εμβολιαστικά κέντρα παρουσιάζει η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή στην Καστοριά. Γιατί εμείς είχαμε την εντύπωση ότι ήταν όλα τα κέντρα υγείας και πιθανά το νοσοκομείο. Ακριβώς, όπως είχαμε τη συζήτησή μας χθες, και εγώ αυτό περίμενα, ότι θα είναι και το κέντρο υγείας Μεσοποταμίας και το κέντρο υγείας της Καστοριάς. Αλλά αυτή τη στιγμή η διαθεσιμότητα στην πλατφόρμα για να κλείσουμε τα ραντεβού των εμβολίων έχει δύο εμβολιαστικά κέντρα. Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,
καθώς επίσης και το κέντρο υγείας Άργους Ορεστικού. Αυτά τα δύο βγάζει. Μήπως τα υπόλοιπα έχουν κλείσει ημερομηνίες οι πρόσφατες και δεν τα εμφανίζει. Λοιπόν, δεν νομίζω, πότε, αφού η πλατφόρμα άνοιξε σήμερα. Πότε να έχουν πότε κλείσει. Πότε να έχει και άλλη επόμενη να έχει κλείσει ολόκληρο εμβολιαστικό κέντρο. Μήπως είναι αυτό που είπαμε χθες, ακόμη δεν είναι έτοιμα λειτουργικά και λόγω του εξοπλισμού και λόγω όλων των διαδικασιών που χρειάζονται με τα κομπιούτερ τα υπόλοιπα κέντρα και δεν έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο μέσα στην πλατφόρμα. Και τους δίνουν ένα περιθώριο βάθους χρόνου, 10 ημερών, 15, δεν ξέρω πόσο. Μπορεί να είναι και αυτό πραγματικά. Και ίσως στη συνέχεια, δηλαδή εφόσον ρολάρει το σύστημα όπως λέμε και πραγματοποιηθούν κάποια ραντεβού να, και είναι έτοιμα και τα υπόλοιπα εμβολιαστικά κέντρα. Πάντως, να μπουν και αυτά μέσω σύστημα. Μια και, το λέτε και σήμερα, γιατί μας το τονίσατε και χθες. Εμείς χθες αμέσως μετά από εσάς πήραμε τον κύριο Μαγαλιό. Μάλιστα. Στο κέντρο υγείας του Άργους και ήταν πανέτοιμο. Τα εμβόλια λέει μας λείπουν. Σωστά. Τον άκουσα τον κύριο Μαγαλιό. Πολύ σωστά. Όλο το προσωπικό ήταν για εκπαίδευση στο νοσοκομείο. Πολύ σωστά. Μα ήδη το κέντρο υγείας, όπως σας ανέφερα και πριν, είναι ήδη μέσα στο σύστημα, στην πλατφόρμα του κέντρου υγείας Άργους Ορεστικού. Ακριβώς. Δεν υπάρχει λοιπόν το κέντρο υγείας Καστοριάς και το κέντρο υγείας Μεσοταμίας. Αυτό είναι πολύ ωραίο για να δούμε γιατί αυτή τη στιγμή απουσιάζουν ή δεν είναι έτοιμα ακόμα ή δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει. Λογικά θα μπουν και αυτά κάποια στιγμή. Ούτως άλλως αυτά είναι πράγματα αυτοποιημένα από το Υπουργείο. Το Υπουργείο τοποθετεί μέσα τα κέντρα εμβολιασμού. Ναι. Πάντως είχε ανακοινωθεί ότι τα εμβολιστικά κέντρα της Καστοριάς θα ήταν 3 αυτά τα κέντρα υγείας. Και έτσι, ακριβώς. Με ένα ερωτηματικό τώρα, για τον νοσοκομείο, τώρα εμφανίζονται 2. Υπάρχει κάποιο γραφειοκρατικό, ας το πούμε, θέμα και σαν Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς θα ορίζουν το κέντρο υγείας Καστοριάς. Ναι. Μήπως είναι, καταλάβατε κάπως την έννοια, μήπως γι' αυτό το λόγο, δεν το γνωρίζω. Ίσως χρειαστεί και μια διευκρίνηση από το ίδιο το νοσοκομείο γι' αυτό. Το κέντρο υγείας, αλλά αυτό είναι λάθος πάλι γι' αυτό, γιατί θα γίνει μπέρδεμα με τους πολίτες. Ναι, ίσως θα χρειαστεί μια διευκρίνηση και από το νοσοκομείο πάνω σε αυτό, μια και το λέτε ότι εμφανίζει αυτή τη στιγμή πλατφόρμα μόνο 2 εμβολιαστικά κέντρα στην Καστοριά. Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Αυτό το πράγμα εμφανίζει το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Τώρα, αν δεν είναι όμως το Νοσοκομείο Καστοριάς και είναι το κέντρο υγείας. Είναι το ΙΚΑ και εννοεί το ΙΚΑ, αλλά αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Να όμως και να γίνει ενημέρωση στους ασθενείς. Μην πηγαίνουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Ναι, γιατί. Πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό. Άλλο νοσοκομείο και άλλο ΙΚΑ. Ακριβώς. Και πού στο νοσοκομείο, σε ποια αίθουσα, οτιδήποτε. Ναι. Δεν γράφει τέτοιες αναλυτικές οδηγίες. Ναι. Πρέπει να και το νοσοκομείο, αν είναι κέντρο εμβολιασμού, να δώσει διευκρινιστικές απαντήσεις στον κόσμο, έτσι ώστε να ξέρει πού θα πηγαίνει. Πάντως, ο κύριος Χάτσιος, σε προηγούμενη, όταν είχαν αρχίσει οι εμβολιασμοί στο ιατρικό προσωπικό, είχε αφήσει ένα ενδεχόμενο, δεν ήταν σίγουρο, ένα ενδεχόμενο να είναι και το νοσοκομείο εμβολιαστικό κέντρο. Δεν ξέρω αν όντως τελικά αυτή έγινε. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, η πλατφόρμα δείχνει Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και Κέντρο Υγείας Άργου Ορεστικού. Μάλιστα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Όπως είπαμε και χθες, φαίνονται στο φυλάδιο. Στο νέο εκτυπωμένο φύλλο που δίνουμε εμείς στον πελάτη, τα 2 ραντεβού που κλείνει, την ακριβή του ώρα και είναι έτοιμος να πάει να εμβολιαστεί. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σαββόπουλε, ξεκίνησε ουσιαστικά ξεκίνησε λοιπόν από πολύ σήμερα. Πολύ άνετα, πολύ ομαλά, πολύ γρήγορη διαδικασία. Δεν ταλαιπωρείται και ο ασθενής, δεν έχει μεγάλη αναμονή. Σε μισό λεπτό περίπου είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να κλείσει το ραντεβού του ακριβώς. Άρα, το μήνυμα που έρχεται, έρχεται στο κινητό, κάποιο μήνυμα ακριβώς, και εσείς έρχεται στο κινητό. Αυτό έρχεται αμέσως. Αν δεν έρθει στα επόμενα 5-10 λεπτά, μέσα στην ημέρα θα έρθει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού, το οποίο μία-δύο μέρες, ένα με δύο 24 ώρα πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, ξαναέρχεται μια ειδοποίηση έτσι ώστε να υπενθυμίσει στον ασθενή το ότι έχει το ραντεβού, να μην το ξεχάσει. Μάλιστα. Και χάσει τη σειρά του. Το απαντητικό μήνυμα είναι κάτι απλό, φαντάζομαι, για τους ηλικιωμένους. Ναι, δεν είναι πολύ απλό. Για τους ηλικιωμένους. Ωραία. Και να πούμε, επειδή έκανα και μία δοκιμή, όπως είπαμε και χθες. Ναι. Σήμερα είναι μόνο για άνω από 85 και άνω. Και άνω, δοκίμασα να βάλω, παρότι ήταν ευπαθής ομάδας μικρότερης ηλικίας ασθενής, που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά το σύστημα τους βγάζει ότι δεν δικαιούνται ακόμα, δεν είναι στην χρονική περίοδο για να κάνουν το εμβόλιο. Κύριε Σαββόπουλε, και σήμερα να σας πω ότι εδώ έρχονται μηνύματα για ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι, αυτό και αυτό το θέμα και πρέπει με κάποιον τρόπο να το βοηθήσουμε. Ναι, αυτό το ούτε βοηθήσω, δεν έχω μια επίσημη ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Υγείας. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί το θέσαμε και χθες αυτό το ερώτημα. Πώς θα γίνει αν χρειαστεί κάποιος που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Έχει κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό. Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και ο ασθενοφόρος θα μπορεί να μεταφερθεί. Τα ασθενοφόρα είναι λίγα και στην περιοχή μας. Υπάρχουν τα επίγοντα περιστατικά. Πρέπει ανά πάσα στιγμή
δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Μετά, το θέμα συντήρησης των εμβολίων είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Θα μπορέσει κάποιο νοσηλεύτη να πάει στο σπίτι? Αυτά τα εμβόλια, όπως γνωρίζετε, χρειάζονται κάποια συγκεκριμένη απόψυξη. Ναι, γιατί ναι. Συντηρούνται σε βαθμούς μείον 60-70 βαθμών. Και μετά πάει στην απόψυξή του ουσιαστικά για να γίνει κανονικά. Για να γίνει όταν είναι έτοιμο, όταν θα μπορεί να μεταφερθεί, να πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, ξέρω, νοσηλεύτρια. Είναι λίγο διαδικαστικά λειτουργικά προβλήματα αυτά, αλλά αυτά πρέπει να τα διευθετήσουμε. Με κάποιον τρόπο όμως, επειδή φαίνεται να είναι σοβαρό το θέμα και για την περιοχή μας, να το λύσουμε. Κάποια επίσημη ανακοίνωση μέχρι στιγμής, όσο παρακολουθώ, δεν έχει το Υπουργείο Υγείας για αυτά τα θέματα. Για αυτούς που δεν μπορεί να μετακινηθούν, τι θα γίνει. Για αυτούς τους ασθενείς. Ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη. Και θα το διευκρινίσουμε λίγο και με τον διοικητή του νοσοκομείου αυτό το θέμα. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί εμφανίζει δύο μόνο. Λειτουργικό που πρέπει άμεσα να επιληθεί, γιατί ουσιαστικά σε 10 ημέρες από τις 19-20-21 που θα ξεκινήσουν να πηγαίνουν τα πρώτα ραντεβού, μην βρεθούμε προεκπλήξεως, αρνητικών προεκπλήξεων. Και δεν ξέρουμε πώς είναι και οι άνω των 85 στο νομό μας, έτσι να κάνουμε. Εντάξει, δεν θα είναι και μισθή, δεν νομίζω. Πώς είναι να είναι τόσο μεγάλο αριθμό αυτών των ανθρώπων. Ναι, αλλά όσο και να είναι, δεν έχει σημασία. 5 να είναι, 10, 100. Πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντί τους. Ναι, και με βάση όλες τις αιτήσεις θα έρχονται και τα εμβόλια. Γι' αυτό γίνεται ακριβώς και αυτό ουσιαστικά. Τι επάρκεια εμβολίων θα έχουμε. Θα το σύστημα αυτόματα θα βλέπει. Ήδη έχει ένα περιθώριο 10 ημερών. Ελπίζω αυτό το περιθώριο των 10 ημερών να λειτουργήσουν άμεσα οι φορείς, έτσι ώστε να επιληθεί μέχρι και το τελευταίο απλό ζήτημα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε, και σήμερα καλά, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Νατσούλη μου, την καλή μου μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ήταν ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καστοριάς, ο κύριος Γιάννης Σαββόπουλος. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.